ξενοδοχεία δεν έχουν σχεδιαστεί για τέτοια πράγματα. Καλά να σου δει για ένα room service, δύο room service. Όταν όμως έχεις ξενοδοχείο 600 κιλών, 500 κιλών, δεν μπορεί με τίποτα, δεν βγαίνει. Άρα και 600 σερβιτόρους. Θέλει 300 σερβιτόρους. Και οι κουζίνες δεν είναι σχεδιασμένες για να βγάλουν τέτοιο μενού σε πιάτα. Αυτές είναι σχεδιασμένες για να βγάζουν μπουφέ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορεί να έχει. Ονομάζομαι Μανιάς Βασίλης, είμαι υπεύθυνος του Γραφείου Τουριστικής Προβολής του Δήμου του ΣΚΟ, ενταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού. Με την ευκαιρία της μεγάλης οικονομικής κρίσης που βιώνει όλος ο κόσμος, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μικρό βιντεάκι, ένα ευχαριστήριο του Δήμου μας προς όλο το υγειονομικό προσωπικό που βρίσκεται στις επάρξεις και που αντιμετωπίζει με θάρρος και αποφασιστικότητα το μεγάλο πρόβλημα, πολλές φορές με ρίσκο της ίδιας τους της ζωής. Ο συσχετισμός έγινε καθαρά για τον λόγο ότι η Κος είναι το νησί του Ιπποκράτη, είναι το νησί από όπου ξεκίνησε η ιατρική ως επιστήμη, ξέφυγε από το χώρο της μαγείας μέσω του Ιπποκράτη, ο οποίος ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πήρε την ιατρική από τον χώρο της μαγείας, της δυσιδαιμονίας κλπ. Και τον έκανε επιστήμη, έκανε επιστήμη. Και με την ευκαιρία αυτή κάναμε αυτό το βίντεο να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στις επάρξεις του αγώνα ενάντια στο κορονοϊό. Η Κος είναι έτοιμη τουριστικά να δεχτεί τους επισκέπτες? Το νησί είναι έτοιμο. Παρά τα προβλήματα, ο Δήμος συνέχισε να δουλεύει. Συνεχώς σε οτιδήποτε υπήρχε πρόβλημα υπήρχαν συνεργεία του Δήμου και έκαναν τις ενέργειες τις κατάλληλες. Ένα παράδειγμα είναι και ο δρόμος που βρισκόμαστε εδώ πέρα, η λεωφόρος των Φοινίκων που πρόσφατα όπως γνωρίζετε φτιάχτηκε, που είναι σήμα κατά τεχέν του νησιού. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε, οτιδήποτε κενό υπάρχει το καλύπτουμε και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να δεχτούμε όποτε το επιτρέψουν οι συνθήκες, να δεχτούμε τους τουρίστες. Ο Δήμος βοηθάει τους πολίτες εδώ πέρα, στους επιχειρηματίες, σε μείωση τελών και τέτοια έχει κάνει? Ο Δήμος του ΣΚΟ και σε συνέντευξη που έδωσε και ο Δήμαρχος πρόσφατα, ανακοίνωσε πάρα πολλά μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, μειώνοντας όλες τις επιβαρύνσεις και βοηθώντας όπου και όσο μπορεί, πέρα από τις επιχειρήσεις και σε πολλές περιπτώσεις και τους πολίτες, με συσίτια σε ευάλωτες ομάδες, με παροχή φαρμάκων. Ασκεί μια έντονη κοινωνική πολιτική, θα μπορούσα να πω. Έδωσε ο γραμματέας του Συλλόγου Επιχειρηματιών Εστίασης του νησιού της Κος. Η Κος είναι έτοιμη να υποδεχτείτε τους ξένους αν ανοίξει ζώνη? Η Κος έχει περάσει δύσκολα. Οι άνθρωποι και οι επαγγελματίες, και οι μικροί και οι μεσαίοι και οι μεγάλοι αυτού του νησιού, γνωρίζουν από δυσκολίες. Άλλωστε τα τελευταία 5 χρόνια υπήρξαν αρκετές. Και πιστεύω ότι και σε αυτόν τον κάβο θα υπάρξει το κουράγιο από αρκετούς συναδέλφους να επιχειρήσουν να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Τα μέτρα τα οποία εξέγγειλε η κυβέρνηση σας βρίσκουν σύμφωνο? Εφόσον είναι μία απόφαση από το υγειονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και του κράτους μας, δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη. Προφανώς όμως, σε επιμέρους ζητήματα, σε κανονιστικές διατάξεις και σε προβλήματα που αφορούν λεπτομέρειες που πιθανόν να μην τις έχουν αντιληφθεί, καλό θα ήταν να ζητήσουν τη γνώμη των ειδικών, των εργαζομένων και των επιχειρηματιών. Ποιες είναι αυτές τις λεπτομέρειες? Οι αποστάσεις, το μέγεθος των τραπεζιών, τα έως 4 άτομα, τι θα κάνουμε με τις οικογένειες που είναι λιγότερο. Τι θα συμβεί με το σέρβις, τι θα συμβεί με τις κουζίνες. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να λυθούν, μετασκεύει. Προφανώς μιλάμε για ένα τουριστικό προϊόν σε εξωτερικούς χώρους. Είναι δύσκολη η εσωτερική χώρη πλέον. Και πάνω σε αυτό που θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Βασικά η προσαρμογή θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, το ότι θα κάθονται μόνο 4 άτομα, οι ξένοι συνήθως έχουν τα παιδιά. Τι θα γίνει εκεί, πώς το βλέπετε αυτό το μέτρο? Κοιτάξτε, η διάρθρωση των μικρών επιχειρήσεων της εστίασης είναι συνήθως με μικρά τετραγωνικά. Αυτές οι επιχειρήσεις πλήγονται ανεπανόρθωτα. Δεν θα έχουν δυνατότητα να προσλάβουν προσωπικό. Θα επιστρέψουμε στην οικογενειακή αλληλεγγύη για να μπορέσουν να κρατηθούν οι οικονομικές οντότητες ανοιχτές. Αυτό όμως θα φέρει μεγάλη ανεργία. Θα φέρει πάρα πολύ κόσμο εκτός εργασίας. Και σε αυτό θα πρέπει όλοι, μα όλοι, να προστρέξουν, διότι αν ο εργαζόμενος δεν έχει δουλειά, κυρίως σε ένα αμυγός τουριστικό νησί, καταλαβαίνετε για πόσο μεγάλη καταστροφή μιλάμε.